Από το Δήμο Κιλκής στο Δήμο Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, όπου φαίνεται να έχουμε εξελίξεις κυρίως στην κίνηση των 6. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Δημοτικός Σύμβουλος, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Ζέρβα, ευχαριστούμε. Καλησπέρα, κύριε. Για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στην κίνηση των 6. Υπήρξε σήμερα μια συνεδρίαση της, στην οποία δεν παραβρεθήκατε εσείς. Καλά, δεν είναι και συνεδριάσεις αυτές. Είναι μια ομάδα κάποιων Δημοτικών Συμβούλων που κατά καιρούς βρίσκεται και συζητούσαμε για τα θέματα που αφορούν κυρίως το Δημοτικό Συμβούλιο. Προς αποφυγή παρεξήγησης, δεν πρόκειται για κάποια παράταξη. Είχαμε πει ότι θα μετεξελιχθεί σε παράταξη, αλλά περιμένουμε. Που θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε ένα τέτοιο σχήμα. Εγώ έχω πει πολλές φορές, το είπα και στους συναδέρφους, το λέω και δημόσια, ότι το καινούριο δεν μπορεί να γεννηθεί μέσα από το παλιό. Δηλαδή δεν μπορεί μόνο κάποιοι παλιοί σύμβουλοι να συγκροτήσουν μια παράταξη η οποία θα διεκδικήσει την επόμενη μέρα της διοίκησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έρθουν και νέοι άνθρωποι, να έχουμε ένα νέο ξεκίνημα και να μην έχουμε, ξέρετε, όπως είχαμε τη νέα Ολυμπιακή, να έχουμε έτσι και τη νέα πρωτοβουλία. Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν στην πολιτική. Η εξέλιξη ενός remake δεν είναι πάντα το καλύτερο δυνατό. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα remake, λοιπόν, της πρωτοβουλίας η κίνηση των 6, θεωρείτε? Θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν είναι τον 6 πλέον, σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι συζητήσεις οι οποίες γίνονταν ήταν μια επιστροφή στο παρελθόν. Δηλαδή να ξαναγυρίσουμε στις καλές παλιές μέρες της πρωτοβουλίας. Υπήρξαν καλές μέρες. Δεν θέλω βέβαια να πω ότι και οι συνάδελφοι αυτοί, ο Ανδρέας ο Κουράκης, ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος, δεν συμμετείχαν σε αυτές τις καλές στιγμές της πρωτοβουλίας. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να έχουμε ένα νέο λόγο. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ, με ενόχλησε θα έλεγα, το ότι ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος βρέθηκε μάλιστα κρυφά με τον Γιάννη Μπουτάρη, κατόπιν πρόσκληση από ό,τι ακούστηκε, υπόθηκε από τον Γιάννη Μπουτάρη, χωρίς να ενημερώσει τους υπόλοιπους. Και ενώ είχαμε την Δευτέρα μια κοινή παρουσία περίπου 7 ωρών στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπόθηκε τίποτα σχετικά με αυτό και σε μια κρίσιμη ψηφοφορία που επακολούθησε για το θέμα του πάρκινγκ της Πλατείας Ελευθερίας, των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ανάπλαση του χώρου εκεί, ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος αποχώρησε. Ενώ υπήρχε μια προσυμφωνία, ας πούμε, ότι σε αυτό το θέμα θα υπήρχε αρνητική ψήφος. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός συνεκτικός ιστός από τη μια πλευρά στη θέση σε κρίσιμα ζητήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης και με τα δεδομένα ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι θεωρώ ότι το πράγμα πρέπει να προχωρήσει, να ανοιχτεί. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το να συζητάμε σε αυτή τη βάση για μένα δεν έχει κάποια ουσία, κάποιο νόημα. Δεν πήγαινε προς τα εκεί δηλαδή το θέμα να ανοιχτεί η παράταξη, διότι όλοι οι συμμετέχοντες στην κίνηση των 6 αυτό εξέφραζαν, ότι θα προσπαθήσουμε να ανοιχτούμε προς την κοινωνία, να έρθουν κι άλλοι. Υπάρχει μια προσδοκία, πιστεύω, από πολύ κόσμο, ίσως από όλους τους δημότες Θεσσαλονίκης, να γεννηθεί το καινούριο. Να υπάρξει μία νέα πρόταση, σε 9 περίπου μήνες έχουμε εκλογές και αρχικά απευθύνεσαι στους ήδη αιρετούς, αυτούς δηλαδή οι οποίοι έχουν μια σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία. Είναι μια καλή μαγιά. Θεωρώ ότι αρκετοί από αυτούς θα συμμετέχουμε στην επόμενη μέρα της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά για να προτείνουμε ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη και ο Δήμος, αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε, θα είναι και κάτι συνεκτικό. Νομίζω ότι πλέον η ιστορία της πρωτοβουλίας και όλες αυτές οι ταλαιπωρίες που τράβηξε και σαν παράταξη, αλλά και με τις αστοχίες της διοίκησης, έφερε αρκετές πληγές, οπότε θα πρέπει το καινούριο να έχει και πολλά καινούργια υλικά. Και αυτά δεν τα βλέπετε εσείς και ο κύριος λόγος που δεν συμμετέχετε πια είναι οριστικό, καταρχάς, ότι δεν συμμετέχετε πια? Σήμερα δεν συμμετείχα. Τώρα στη ζωή ποτέ δεν λες ποτέ ακριβώς, αλλά από τη στιγμή που δεν θα έχω κάποιες συγκεκριμένες εξηγήσεις, από τη στιγμή που
Ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος δεν πήρε τηλέφωνο να μου πει. Ότι θα συναντηθεί με τον κύριο Μπουτάρη. Ότι, και εκ των υστέρων, καμιά φορά, ξέρετε κάτι γίνεται, γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι εγώ δεν θα έχω κάποια συνέχεια σε αυτήν την παρέα. Απ' την άλλη πλευρά, ξέρετε, οι έξι μπορεί να είναι τέσσερις, μπορεί να είναι τρεις, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι έξι. Mm-hmm. Έχουμε μπροστά μας έτσι ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που θα έχουμε πολλές τέτοιες συζητήσεις, θα έχουμε πολλές τέτοιες διεργασίες και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να ξαναβρεθούμε στην πορεία σε ένα άλλο σχήμα και κάτω από μια άλλη στρατηγική. Μάλιστα. Αυτόνομη η πορεία λοιπόν προς τις εκλογές? Όχι. Κανείς δεν μπορεί να πάει μόνος του. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι το μόνο εύκολο ήταν να πω ο Κωνσταντίνος Ζέλος κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος. Άλλοι το έχουν κάνει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει η ομάδα, η ατζέντα και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν έχει κανένα νόημα ο καθένας να βγαίνει και να διαφημίζει τον εαυτό του. Δεν είναι η ιστορία της διοίκησης του Δήμου μια μονοπρόσωπη διαδικασία. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους και την ομάδα. Άρα, αν όλα αυτά δεν είναι έτοιμα και από την άλλη πλευρά, αν δεν υπάρχει και αυτή η ωριμότητα στον κόσμο, εγώ τουλάχιστον δεν θα βγω να πω κάτι για τον εαυτό μου. Και το αυτόνομο έχει να κάνει πάντα με κάποιους οι οποίοι έχουν μια προσωπική φιλοδοξία. Δεν είναι αυτός ο δικός μου στόχος. Το θέμα είναι να βρεθεί η σωστή ομάδα που θα κάνει αυτό που πρέπει για την πόλη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζέβα, για την παρουσία στο δελτίο μας. Καλό βράδυ.